Καλησπέρα κύριε Ανδρουλάκη από το Ηράκλειο. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Cup προκειμένου να μας κάνετε μία παρουσίαση της δεύτερης σειράς του ιστορικού αυτοβιογραφικού βιβλίου σας που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο «Κάτω από τις τάχτες». Θυμίζω στους ακροατές μας ότι πέρυσι τέτοια εποχή, το 22 τον Νοέμβριο, είχε κυκλοφορήσει ο πρώτος τόμος «Πριν σβήσουν τα φώτα». Τον φετινό Νοέμβριο έχουμε «Κάτω από τις τάχτες». Χρονικά... Και το παρουσιάσαμε στο News Hub. Βεβαίως. Με φωτογραφικό υλικό. Βεβαίως, τώρα από μακριά λόγω κορονοϊού, αλλά σύντομα θα τα πούμε και από κοντά. Θα το πω πρώτα Θεός, έχετε σκοπό να το παρουσιάσετε και στο Ηράκλειο, σωστά? Ναι, ναι. Στο Ηράκλειο θα γίνει αρχές Φεβρουαρίου. Πάρα πολύ ωραία. 6 Φεβρουαρίου νομίζω. Ποια χρονική περίοδο καλύπτει το «Κάτω από τις τάχτες» και γιατί αυτός ο τίτλος? Το «Πριν σβήσουν τα φώτα», υπενθυμίζουμε στους ακροατές μας, ναι. Ξεκινάει ας πούμε από την προϊστορική Κρήτη, όπου ζω κι εγώ ας πούμε, και τελειώνει με την πτώση της δικτατορίας. Είναι ο γενέθλιος τόπος ας πούμε, είναι η Κρήτη ο πρώτος τόμος και βέβαια η αντίσταση, το Πολυτεχνείο κλπ. Αλλά κυρίως ο γενέθλιος τόπος, είναι η Κρήτη είναι ο πρώτος τόμος. Ο δεύτερος ξεκινά με την πτώση της δικτατορίας, είναι η μεταπολίτευση, η πρώτη μεταπολίτευση, που τελειώνει με τις κυβερνήσεις της πολιτικής κρίσης περίοδου 89-93, ας πούμε. Ναι. Κάνουν και μια προέκταση μέχρι το 2000, αλλά μη πολιτική, για ιστορίες που είχαν να κάνουν με το ραδιόφωνο που έκανα παλιά, με ένα βιβλίο μου, το «Μη στην Ιωστή», αν θυμάσαι, που προκάλεσε άλλο τότε κλπ. Εκπομπές ραδιοφωνικές, θρύλος θα έλεγα, είναι ντοκουμέντα σήμερα. Ναι. Τώρα πιο πολλές έχουν χαθεί διότι έκλεισε αυτός ο σταθμός. Κρίμα. Και χάθηκαν δυστυχώς. Ενώ αν το έκανα στην ΕΡΤ θα τα είχα σήμερα. Είχα κάνει τότε, Βαγγέλη, μία ραδιοφωνική βιβλιοθήκη. Έχτιζα σιγά-σιγά. Ώστε ο καθένας που, όπως σήμερα τώρα λέει Google, ξέρω εγώ, να πατάει ένα κουμπί όπως αυτό που κάνετε εσείς με τα podcast και λοιπά. Και να κατεβάζει η εκπομπή. Να κατεβάζει όποιο θέμα θέλει. Ναι. Διότι είχα κάνει όλες τις προσωπογραφίες, όλες τις βιογραφίες των πάντων. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς από τον Ελευθέριο Βενιζέλο Εύλογα και ξέρω εγώ τον Γιώργιο Παπανδρέου μέχρι ξέρω τον Στάλιν, τον Τζόρτσιλ, ό,τι μπορεί, τον Πλαστήρα, τους φιλοσόφους, λογοτέχνες, μουσικούς, τα πάντα. Ήθελα λοιπόν να έχω αυτή τη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη, δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Οι πωλήματά της βέβαια περιφέρονται από εδώ και από εκεί, τα βρίσκει κανείς και στο YouTube. Έκανα και θέατρο στο ραδιόφωνο, δηλαδή. Ορισμένα έργα είχαν φιλοσοφικό περιεχόμενο και τα παρουσίαζα θεατρικά, ας πούμε, με θεατρικό τρόπο. Λένε πολλοί, είναι ζωντανή ιστορία ο Μίμης Ανδρουλάκης και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Εντάξει, μην με λες και ζωντανή ιστορία, ήταν σαν να είμαι μνημείο, να πούμε. Εδώ τα λέμε, είμαι τώρα πλέον μνημείο. Τέτοιες μαρτυρίες για πρώτη φορά γράφονται και ακούγονται. Πάμε όμως κάτω από τις τάχτες. Πού παραπέμπει αυτός ο τίτλος? Ο τίτλος, δεν ξέρω, έτσι μου κόλλησε στο μυαλό μου, Βαγγέλη. Ναι. Κάτω από τις τάχτες. Δηλαδή έβλεπα τις τάχτες, αλλά επειδή είμαι κριτικός και χωρικός, όπως ξέρεις, εμείς στη φωτιά, στην Κρήτη τα παλιά χρόνια που δεν είχαμε ούτε πυρόβολους ούτε σπίρτα, τη συντηρούσαμε στη στάχτη. Mm-hmm. Δηλαδή οι γυναίκες μαγειρεύαν το πρωί για να φύγουν στα χωράφια κλπ. Σκεπάζαν τα κάρβουνα με τη στάχτη και την ξανασκαλίζανε το βράδυ και ξανανάβανε τη φωτιά. Άρα λοιπόν υπάρχει κάτι που σιγοκαίει, ας πούμε. Εκεί που είναι στάχτη, κάτι σιγοκαίει. Το αναζητούμε αυτό. Στο πρώτο τόμο που τον ολοκληρώνεται το 1974, λίγο μετά το Πολυτεχνείο, μετά τη μεταπολίτευση, λέτε «Εγώ είμαι η άλλη». Εδώ όμως δίνεται το λόγο στους μεγάλους πρωταγωνιστές της σύγχρονης ιστορίας. Ναι, εδώ είμαι ας πούμε ένας ραψοδός, ναι. σαν το Δημόδοκο στην Οδύσσια, ας πούμε, που περιγράφω τα πάθη του σύγχρονου Τροϊκού πολέμου, δηλαδή της μεταπολίτευσης, και επομένως εμφανίζω σε πρώτο πρόσωπο όλους τους πρωταγωνιστές με έναν δικό τους τρόπο, ας πούμε, τους ζωντανεύω. Δεν τους αντιμετωπίζω στο τέμο, σαν αγάλματα κλπ. Και έτσι θα δείτε στιγμές σπάνιες του Κωνσταντίνου Καραμαλή ή του Ανδρέα Παπανδρίου πολύ περισσότερο και μάλιστα ιδιαίτερες παράξενες στιγμές. Mm-hmm. Που μας βοηθούν να μπούμε στο ψυχοδραμά τους, ας πούμε, στο ψυχικό τους κόσμο βαθύτερα. Το ίδιο βεβαίως το Φλωράκι που τον έζησα πρωί, μεσημέρι, βράδυ επί 16 χρόνια όλη μου τη ζωή, ας πούμε, την πρώτη, ή το Λεωνίδα Κύρκο, ή τις άλλες προσωπικότητες, τον Μητσοτάκη, τον Σιμίτη, τον Αρσένη, τους πάντες δηλαδή, και τους νεότερους της γενιάς μου, τότε νεότερους.
Ναι, είναι, θα δείτε λοιπόν πολλά πορτρέτα. Η προσπάθειά μου είναι, θα το θυμάσαι και από το ραδιόφωνο που έκανα παλιά, να ξεφύγουμε από την γκρίζα ιστορία, που είναι χρονολογίες και γυμνά γεγονότα. Να δώσουμε πορτρέτα, σκηνές, αποκαλυπτικές σκηνές, δράματα, ευτράπελα. Δηλαδή δίνουμε νόημα και στο ευτράπελο. Και πολλές φορές το ασήμαντο κρύβει μια έκπληξη και ένα νόημα. Το ελαφρύ γίνεται σοβαρό. Αυτό λοιπόν προσπαθώ να κάνω σε αυτό το βιβλίο και θέλω και να το ευχαριστηθεί ο αναγνώστης. Δεν θέλω να πήξει, διότι θέλω 620 σελίδες να τη διαβάσει σαν νερό και να χαμογελάσει πότε πότε. Σε ένα δύο σημεία μόνο πρέπει και να προσπαθήσει λίγο να τα καταλάβει καλύτερα. Πάνω χάρη το 85, το δεύτερο εξάμεινο, το 85, είναι ας πούμε η πρωτοβούλια που παίρνει ο Ανδρέας με τον Σιμίτη τότε. Ας πούμε ένα πρώτο μικρό μνημόνιο για να μην γλιστρήσουμε στο δούνο του. Με κατάλαβες. Αυτό θέλει μια κάποια προσπάθεια. Ή να καταλάβει πώς χρεοκόπησε, ρε παιδί μου, η κρατεά Σοβιετιένα, πώς κατέρευσε αυτά από τα μέσα. Δηλαδή θα βρει απαντήσεις σε ερωτήματα αναπάντητα μέχρι σήμερα, ίσως και άγνωστα, γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα είμαι ειδικός, παλαιόθεν. Εγώ τώρα θέλω λίγο έτσι να μας την κλείσετε, αν και το έχω μπροστά το βιβλίο, είναι στα χέρια μου και έχω ξεκινήσει και το διαβάζω και είμαι περίπου, έχω διαβάσει 150-160 σελίδες. Απνευστεί, γιατί διαβάζω πολιτική ιστορία της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, τη σύγχρονη, τη νεότερη. Να ξεκινήσω με τις προσωπικότητες, τις πολιτικές που από κοντά ζήσατε περιστατικά. Δεν ακούσατε, δεν σας μετέφεραν, τα ζήσατε. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για τους πιο πολλούς είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, έτσι, άγαλμα, ας πούμε. Εγώ λοιπόν παρουσιάζω ανθρώπινες στιγμές του Καραμαλή που δείχνουν άλλες του διαστάσεις. Οι άνθρωποι, θα το ξέρεις εσύ γιατί είσαι και παλιός ας πούμε δημοσιογράφος, έχουν πολλές διαστάσεις ας πούμε. Ορισμένες είναι και κρυφές διαστάσεις που πρέπει να τις φέρουμε στο φως. Άντε τώρα ας πούμε να βγάλεις άκρη με τον Παπανδρέο. Δεν μπορείς να με απλές κρίσεις ας πούμε. Πρέπει να δεις ας πούμε τον ψυχικό του κόσμο ας πούμε, τα τραύματά του, τις άλυτες εσωτερικές του αντιθέσεις. Και μιλάμε τώρα για τον πιο ιδιοφύη Έλληνα πολιτικό, έτσι. Μακράν. Πιο ιδιοφύη, ναι. Κύριε Ανδρουλάκη, θέλω από κάθε πολιτική προσωπικότητα που ζήσατε ένα περιστατικό να μας περιγράψετε. Εντάξει, ας πούμε αυτή η σκηνή με το μουλάρι που έχω με τον Καραμαλή είναι πολύ αποκαλυπτική. Διότι λέω εγώ σε μια συζήτηση, ήταν τότε αν θα πάει πρόεδρος ή όχι ο Καραμαλής, ποιος θα τον ψηφίσει, ποιος δεν θα τον ψηφίσει. Υπήρχε μια αμφιβολία, τέλος πάντων. Και εγώ αφηρημένος όπως μου δίνουν το λόγο, είμαι και τελευταίος ομιλητής. 1979-80. Ναι, το 80. Ναι, 80. Λοιπόν, λέω, κοιτάξτε να δείτε, λέω, εμένα ο Καραμαλής μου θυμίζει το μουλάρι του παππού μου στα κακοτράχαλα μονοπάτια της Κρήτης, που σηκώνει το ένα πόδι, πατάει δοκιμαστικά να δει αν είναι στέρεο το έδαφος και μετά σηκώνει το άλλο και μετά το άλλο. Δηλαδή το σίγουρο βάδισμα. Δεν λέω σίγουρα τζίδικη διαχείριση κινδύνων, λέω το σίγουρο βάδισμα. Λοιπόν, την άλλη μέρα μια δεξιά εφημερίδα λέει «Ιδού οι νέοι μας πολιτικοί, εγώ τώρα είμαι 27 χρονών, αποκαλεί μουλάρι τον πρόεδρο». Άμα μπαίνει μέσα ο Φλωράκης μου πετάει την εφημερίδα στο πρόσωπο. Τι είναι αυτά, και μου λέει «Ρε εσύ με τι μούτρα θα δω εγώ τον Καραμαλή, ρε, ποιος είσαι, με ποιο δικαίωμα, ρε, λες έτσι τον Καραμαλή». Τώρα πει τον ξέρω, λάστον θα ξεθυμάνει, θα μάθει και τι έγινε να πούμε, δεν του δίνω σημασία, φεύγει. Δεν περνάει μισή ώρα, Βαγγέλη, και από το τηλεφωνικό κέντρο μου λένε μισό λεπτό, 30 φίλοι, ο πρόεδρος, κάτι μπερδεμένο μου λέει η τηλεφωνήτρια και ακούω μια φωνή και λέει είμαι ο πρόεδρος, εσύ μόνο με καταλαβαίνεις γιατί είσαι χωρικός. Εγώ με τον διακόπτω και λέω ρε Χάρη, κόψε τις μπιπ, ναι, κόψε τις μπιπ, είμαι πολύ στενοχωρημένος. Νομίζω ότι είναι ο Χάρκλιν. Ναι, γιατί ο Χάρκλιν λέγεται Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Η κοπέλα, Τριανταφύλλη όμως είναι η γραμματέας του Καραμαλή. Με κατάλαβες. Όχι, μου λέει, είμαι ο πρόεδρος, λέει ο Καραμαλής. Αυτό είναι συγκλονιστική στιγμή, ας πούμε. Είναι φοβερό. Και μάλιστα έχω εκεί και κάτι άλλο που είναι πιο πικάντικο. Έχω την ερωτική ζωή του Καραμαλή. Λέγονταν διάφορα μυθιστορήματα κλπ. Εγώ από μία πηγή ασύλληπτη. Το 1975, τέλος του 1975, πάω και λέω στο Φλωράκι εμπιστευτικά, ο Καραμαλής ζει, έχει ένα μεγάλο έρωτα, πολλά χρόνια τώρα, με μία καλονή. Τι λέτε, μου λέει, αυτά είναι βλακή, τι είναι αυτά που λες, μην ακούσω το παραμικρό, μην βγει, πρόσεξε.
Το μυστικό το λέω το τέλος του 1975. Η κοπέλα αυτή εμφανίστηκε το 2000. Ποτέ από το Χαρίλο από την αριστερά δεν βγήκε αυτό το κουτσοπολιό σε βάρος του Καραμαλή, υποτίθεται κλπ. Γιατί αυτός περιφρονούσε την προσωπική του ζωή. Δεν είναι σαν τον Ανδρέα που ήταν φορά παρτίδα, ας πούμε, κατάλαβες. Λοιπόν, και αυτή είναι η Μαρίνα, μια εκπληκτική προσωπικότητα κατά τα άλλα. Μερικοί υπουργοί, όπως γίνεται συνήθως του Καραμαλή, με πήραν τώρα και μου λένε: έλα τώρα, αυτό ήταν ένα στο πόδι, κάτι ήταν ωραία κοπέλα. Εντάξει, έκανε. Όχι. Μετά, μόλις τέλειωσα την εκπομπή που το είπα αυτό, Βαγγέλη, αυτό είναι το ρεπορτάζ που λέμε, εμφανίστηκαν πρόσωπα από όλο τον κόσμο, Έλληνες. Και λέει: τον είδα την τάδη ημερομηνία του 1972 Αύγουστο στη Φλωρεντία, στο Παλάτσο Πίτι, να του μεταφράζει μια κούκλα από τα αγγλικά αυτά που έλεγε ξεναγός. Ένας άλλος με παίρνει και μου λέει: είμαστε στην Μαδρίτη, τον είδαμε τότε, ξέρω εγώ, με την κούκλα αυτή, η οποία πράγματα είναι μισελάς, έτσι. Είχε λοιπόν μια άλλη πλευρά του Καραμαλή. Λέγονταν διάφορα απίθανα. Άρα μια εκπομπή επέφερε νέες αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή. Ναι, όχι. Δηλαδή συμπληρώνουν αυτή την εικόνα που είχαμε, η οποία δεν ξέρατε, ναι. Κάνει πιο ανθρώπινο τον Καραμαλή, ας πούμε. Τον εξανθρωπίζει, με κατάλαβες. Κάνει πιο οικείο πρόσωπο, ας πούμε. Σωστά. Το ίδιο ισχύει και με τον Ανδρέα. Δηλαδή, στον Ανδρέα επιλέγω πικάντικες σκηνές, ας πούμε, παράξενες, παράλογες. Λες Παναγία μου, άμα είναι δυνατόν. Όσα έχω ζήσει, βέβαια, από κοντά και δεν είναι λίγα. Αυτό όμως, όπως θα διαβάσει ο αναγνώστης, θα τον κάνει να αγαπήσει περισσότερο τον Ανδρέα. Είναι σαν να έχουμε ένα κοπέλι, ας πούμε, που είναι άτακτο, κάνει κάτι και γίνεται πιο οικείο και αγαπητό. Με κατάλαβες τώρα, Βαγγέλη? Αυτή είναι η λειτουργία, ας πούμε, εάν κάποιον τον βλέπεις με συμπάθεια. Διότι εγώ τα πρόσωπα όλα αυτά τα προσεγγίζω αποστασιοποιημένα, με συμπάθεια. Όχι με την τότε αντιπαλότητα, ας πούμε, που υπήρχε, την κομματική. Δηλαδή το βιβλίο, να σου πω την αλήθεια, το βλέμμα μου στα πράγματα είναι του σαραντάρι μνήμη. Δηλαδή όταν βρέθηκα εκτός πολιτικής ναυαγός το 1993, ξέρω εγώ, και ακολούθησα άλλη πορεία στη ζωή μου. Τότε λοιπόν λειτουργήσε και σε μένα ένα παλιό απόφθεγμα ενός φιλοσόφου συγγραφέα, του Αλμπέρ Καμί, που λέει ότι μετά τα 40 περνάμε από το πάθος στη συμπάθεια. Δηλαδή από τους υψηλούς πυρετούς στα δέκατα. Έτσι λοιπόν εγώ γράφω με συμπάθεια για αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή συμπάσχω μαζί τους, ας πούμε, και νομίζω και ο αναγνώστης θα τα δει με μεγαλύτερη δικαιοσύνη και αγάπη. Πολύ περισσότερο βέβαια το Φλωράκι, που έχω εκατοντάδες σκηνές. Καταρχήν περιγράφεται μέσα στο βιβλίο ότι Φλωράκης και η Παπανδρέου μεταξύ τους υπήρχε μία μεγάλη εκτίμηση. Ο Χαρίλος, όχι εκτίμηση απλώς. Η αλήθεια είναι ότι ο Χαρίλος είχε μία μεγάλη αδυναμία στον Ανδρέα. Ναι. Αυτή η αδυναμία είναι περίεργη, είναι και δυσεξήγητη. Κάτι τον γοήτευε στον Ανδρέα. Ναι. Και τον έβλεπε και σαν ένα. Έλεγε πάντα, μην τον κρίνετε τον Ανδρέα σαν και εμάς, δηλαδή τους κομμουνιστές, ξέρω, τους αριστερούς κλπ. Δέστε τον αλλιώς. Και δεν είναι το φελημιστικό μόνο διότι ο Ανδρέας τότε είχε μεγάλη απήχηση, ας πούμε, στη Σοβιετική Ένωση, στις χώρες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, λόγω, ας πούμε, των διαφοροποιήσεών του από την ατοϊκή πολιτική σε κρίσιμα θέματα. Τότε, αν θυμάσαι, ήταν. Η Πύραυλη, Πέρσιν και Κρούζ. Τα θυμάμαι. Έτσι τα είχε ακουστά. Ναι, βεβαίως. Είσαι μικρό παιδί. Τότε. Λοιπόν, ήταν η περίοδος του ψυχρού πολέμου. Του ψυχρού πολέμου. Ναι. Γιατί η μεταπολίτευσή μας συμπίπτει με το τέλος, δηλαδή με την τελευταία περίοδο του ψυχρού πολέμου. Έτσι, και μάλιστα τελειώνει ουσιαστικά η ελληνική μεταπολίτευση πρώτη, ας πούμε, με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία γίνεται, ας πούμε, 1991. Έχουμε λοιπόν την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, καταραίει ένας ολόκληρος κόσμος, αρχίζει μια καινούργια εποχή. Και έτσι το βιβλίο είναι γραμμένο στην εποχή του ψυχρού πολέμου, ας πούμε. Μην ξεχνάς ότι είχε βγει τότε ο Ρίγκαν στην Αμερική, η Θάτσερ στην Αγγλία, ήταν μια δύσκολη περίοδος. Δηλαδή, και ο Χαρίλος είχε πράγματι αδυναμία στον Ανδρέα. Και σε στιγμές που θα έλεγε, σου λέει, με κοροϊδέψε, ξέρω εγώ κλπ. Ναι. Ή το ακραίο που έκανε ο Ανδρέας, αυτό ας πούμε, ακραίο λύστημα. Ναι. Αλλά εγώ το ανακάλυψα χάρη στους κριτικούς. Πρέπει να ξέρεις ότι οι κριτικοί εκτός Κρήτης έχουν μια αλληλεγγύη. Εκτός Κρήτης, έτσι. Στην Κρήτη δεν. Λοιπόν, ό,τι ήθελα να μάθω πάντα, Βαγγέλη, μα ό,τι ήθελα να μάθω, το μάθαινα από τους κριτικούς αστυνομικούς του Ανδρέα. Ο Ανδρέας ένιωθε ασφαλής μόνο με κριτικούς αστυνομικούς. Το ίδιο έκανε και στην ΕΕΠ.
έβαλε κριτικούς αστυνομικούς. Εκεί έχετε τον Μιλιαρά, ο οποίος ήταν αστυνόμος, ας πούμε, κλπ. Εμείς έχουμε στον Νικόλα τον Νίκο τον Ζαχαριάδη, που θα δεις μέσα όταν φτάσεις εκεί, πώς αυτοί μας διέρευσαν. Ο Νίκος Ζαχαριάδης είναι πρόεδρος κοινότητας Κριτσάς. Ναι. Και του ελεουργικού συνεταιρισμού, παλιός αστυνόμος, ας πούμε, ο Ανδρέας τον έβαλε στην ΕΕΠ. Αυτός μας διέρευσε, σε μένα δηλαδή, τον Αγίου Νικολιώτη, ότι στην ηγεσία του ΚΚΟΕ υπάρχει πράκτορας Χαφιές, ας πούμε, πράκτορας, ξέρω εγώ. Ήταν κάτι συγκλονιστικό τότε αυτό. Είχε γράψει και βιβλίο γι' αυτό, έτσι. Ναι, είχα γράψει τον Κόκκινο Κάβουρα, ας πούμε. Κόκκινο Κάβουρα. Ναι, ήταν συγκλονιστική αυτή η εμπειρία. Και βέβαια, ας πούμε, έχω ασύλληπτες σκηνές με τον Γκύρκο. Αλλά τώρα θα σου πω αυτή τη σκανδαλιστική με τον Ανδρέα. Που, χάρη, το που, πει, που την απάντηση τη βρήκα από αστυνομικούς, έτσι. Ναι. Και αυτή αθώα, χωρίς να... Δεν το έχω επί τούτου, ας πούμε. Λοιπόν, μιλάει, είναι συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης. Θα φτάσει εκεί και θα γελάσεις, ας πούμε, με πολλά έτσι περιστατικά του Ανδρέα. Αλλά του κάνω και ψυχανάλυση, βεβαίως. Και εξηγώ και δικαιολογώ. Λοιπόν, μιλάει ο Αβέροφ, ο Ανδρέας σκυλοβαριέται, τον βλέπω εγώ από τα θεωρία, δεν είμαι τότε βουλευτής. Αβέροφ, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο εκείνη. Ναι, ήταν τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Αβέροφ, αλλά είχε καταπέσει, είχε γεράσει, ήταν και άρρωση, είχε κάνει καρδιακά. Ήταν Παναγία μου. Τι αντιπολίτευση να κάνει και τι να τον αντιμετωπίσει ο Ανδρέας, να του απαντήσει. Βαριόταν και να τον ακούει. Ούτε τον άκουσε, ούτε σημείωση κράτησε. Αλλά βγαίνει μετά ο Φθοράκης, που εμείς τον είχαμε ετοιμάσει να του κάνει ερωτήσεις διαγερτικές για κρίσιμα θέματα κλπ. Και ο Ανδρέας, μόλις τελειώνει ο Αβέροφ, σηκώνει και φεύγει. Λέμε στην αρχή, τουαλέτα πάει ο Ανδρέας. Ναι. Τίποτα, καπνός. Ούτε εμφανίστηκε καθόλου. Μίλαγε ο καημένος Χαρίλας, ήταν στον αέρα μόνος του. Ενώ, το κείμενο όμως έκανε προσωπικές ερωτήσεις. Δηλαδή, σαν να κοίταζε τον Ανδρέα. Και τον ρωτούσε, ας πούμε, πού πάει ο Ανδρέας, πού πάει ο Ανδρέας, περίεργο το αυτοκίνητο του είχε μείνει μέσα στην Βουλή. Εγώ είχα τότε ένα... Προσευλήθη ο Φλωράκης. Σατίστηκε. Σατίστηκε. Και λέει, αλλά προσωρινά θα δεις μετά. Με. Σατίστηκε και λέει, τι περιμένεις από τροτσιστή. Ήταν αστείο τελείως. Δηλαδή θυμήθηκε ότι ο Ανδρέας 18 χρονών ήταν τροτσιστής. Με. Αυτό ήταν τελείως έτσι κουφό, ας πούμε. Λοιπόν... Εγώ μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το αμάξι δεν είχε φύγει από τη Βουλή. Πού πήγε ο Ανδρέας? Κατεβαίνω στο υπόγειο της Βουλής εκεί που είναι η αστυνομική. Και είχα και ένα συμπατριωτάκι από τα Γεραπετρίτικα να πούμε. Και του λέω: ρε εσύ, Αντωνιό, πού πήγατε ρε με τον Ανδρέα? Έπαθε τίποτα, κανένα έφραγμα κεφαλικό? Φοβηθήκαμε, ρε παιδί μου, του λέω. Όχι, μπορεί, κάναμε ένα κύκλο, μου λέει, από το Λυκαριτό να μας παρακολουθούν οι μυστικές υπηρεσίες και πάει να φάει στον αστέρα Βουλιαγμένης. Άμα. Με συγχωρείς. Στον αστέρα του Συντάγματος. Έτσι. Απέναντι δηλαδή από τη Βουλή. Το πήγαμε κάτω στο υπόγειο και ανέβηκε με το ασανσέρ πάνω, ξέρω. Συμβαίνει όμως ένα κοπέλι από τα Ελουδιανά, το χειμώνα να δουλεύει στον αστέρα, στον αστέρα Συντάγματος, εκεί το καλοκαίρι να είναι μάγειρα στο Ελούντα Μπιτς. Και αποκαλύψει. Πάω λοιπόν, πάω λοιπόν και του λέω, τι γίνεται, πού έφαγε ο Ανδρέας. Ποιος Ανδρέας μου, δεν υπάρχει ο Ανδρέας μου, λέει κοφτά. Φανατικός ανδρεϊκός αυτός, έτσι. Ναι, ναι. Είναι από αυτά τα παιδιά, αν θυμάσαι τότε, ο Ανδρέας ήταν συνέχεια στο Ρούντα Μπιτς, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι εκείνη την εποχή. Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί είδα και τον Μιτεράν και τον Καντάφη, ας πούμε, κλπ. Του φέρανε σφυρίδες οι κριτικοί αγιονικολιώτες μόνο για τον Ανδρέα, ας πούμε, κλπ. Μεγάλη αγάπη του, είχαν περιποίηση. Μάλιστα ένα συγγενής μου, ο Νίκος ο Κοκκίνης, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι τον Νίκο, τον Κοκκί. Ήταν τότε βουλευτής του Πασόκ. Έτρεχε ο καημένος να βρίσκει σφυρίδες για τον Ανδρέα, ας πούμε, για ροφούς κλπ. Τέλος πάντων, του είχαν μεγάλη αγάπη και τον μάθανε να τρώει και κριτικά χόρτα. Αυτός δεν ήξερε τώρα. Ο Ανδρέας είδε στην Αμερική, πού να φάει τέτοια πράγματα. Ήξερε μέχρι και τους ασκολύμπρους. Πάω λοιπόν εκεί στον αστέρα Συντάγματος, του λέω: ρε, εσύ, τι έγινε, εδώ είναι ο Ανδρέας. Τίποτα. Αυτός μου λέει: όχι, δεν είναι κανείς Ανδρέας εδώ κλπ. Αφού ήρθε, ρε, του λέω: τον είδα εγώ στα υπόγεια, και, τα παγόνια, ας πούμε. Έτσι τρώει πάνω τους, πήγα έτσι τέσσερις φέτες σφυρίδες. Με ποιους είναι, τέσσερα άτομα? Όχι, λέει. Δεν θέλει να μου μιλήσει. Του λέω: γυναίκα, ρε. Δεν μου απαντά, αλλά ήταν προφανής η απάντηση. Έβαλε και δύο ρακές και τις ήπιαμε. Και μου λέει: σε ξορκίζω, εάν πεις το παραμικρό, θα πέσω από την κορφή του αστέρα Βουλιαγμένης. Του αστέρα Συντάγματος. Μου λέει: εάν βγει από μένα το παραμικρό, τον τρελάθιος, ρε, που θα βγει. Μέσα σε καμία περίπτωση. Γυρίζω πίσω λοιπόν στην Βουλή, είναι έτοιμος ο Μίτσος Θοδωράκης, τα έχει πάρει με τον Ανδρέα να τα ρίξει στους δημοσιογράφους. Εγώ
κάνω το λάθος, το λέω στο Μίκη, δεν έπρεπε να το πω, γιατί ο Μίκης είναι ξεπαντοκαλάθα, ας πούμε. Αλλά του το είπε για να μην μιλήσει δημοσιογράφος. Mm-hmm. Ο Μίκης ένιωσε δέος, θαυμασμό, έκπληξη και ζήλια ότι ο Ανδρέας ετόλμησε να κάνει δύο αμάρτημα κλπ. Και με θριαμβευτικό ύφος ο Μίκης μπαίνουμε μαζί στο γραφείο του Χαρίλα και του λέει: «Ρε Χαρίλα, ποιος τρώει, ποιος τρώτσι, ο Ανδρέας απέναντι εδώ, κατάλαβες». Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό φαίνεται έτσι, ας πούμε, μια έλλειψη αναστολών κλπ. Όχι. Είναι, αυτά τα ξέραμε. Ο Ανδρέας, όταν έχει κάνει. Είπατε σε μία εκπομπή για αυτό το συμβάν, γιατί θυμήθηκα τη λέξη γελούσα, ότι ο Ανδρέας πήγε και ξαλάφρωσε. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη λέξη είπατε. Ναι, ναι, ναι. Το έχω πει, μα το έχω πει. Ο ίδιος γέλαγε. Όταν αργότερα του είπα, μια στιγμή, του λέω Χαρίδας τότε, είπε ότι περιμένει από τροτσιστή, ο Ανδρέας λύθηκε στα γέλια. Πώς να σου το πω. Λύθηκε. Λοιπόν, και αμέσως ο Χαρίλος λέει: τι να πω, δεν λέω τίποτα. Είναι αρρώστια αυτό, ρε παιδί μου. Τι να πω. Ναι, ναι, ναι. Χαμογέλασε μετά, του το συγχώρησε και αυτό. Τα πάντα του συγχώρησε, εκτός μια καταληκτική στιγμή, δυστυχώς κακή στιγμή. Ήταν ο Ανδρέας στην εντατική, του λέει ο Χαρίλος: έλα ρε μανούλα μου, τώρα να φύγει από τη μέση αυτή η ψαροκασέλα της κάθερσης, να κάνουμε εκεί μια κυβέρνηση ευρύτερη, να πούμε, να τελειώσουμε και μετά τα δύο κόμματα τα βρίσκουν. Ο Ανδρέας του λέει: οι δυο μας. Μόνο οι δυο μας. Βρε Ανδρέα, αν θα μας πούνε πάμε να τα κουκουλώσουμε και λοιπά. Εκεί τέλος πάντων έγινε αυτή η παρεξήγηση. Αλλά μετά ο Ανδρέας, επειδή είναι μεγάλος ηγέτης, πρόσεξε. Ναι. Σχηματίζεται η κυβέρνηση Ανετάκη. Νέα Δημοκρατία, συνασπισμός, πρόσεξε. Δηλαδή, σοκ. Παγκόσμιο. Γιατί ο Μητσοτάκης μέσω αυτής της κυβέρνησης είχε ένα διπλό στόχο. Πρώτον, να απομονώσει πολιτικά τον Ανδρέα, ο οποίος αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση, ας πούμε, και με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή οικουμενική, θα λέγαμε, μια κυβέρνηση κλπ. Ήθελε λοιπόν πρώτον να απομονώσει τον Ανδρέα πολιτικά, είχε πάρει ήδη 44,5% και σου λέει: έφτασα στη βρύση, να πιω νερό. Και δεύτερον, ήθελε, ας πούμε, να καταπλήξει την παγκοσμιότητα ότι ένας αστός πολιτικός τολμά εν μέσω ακόμα ψυχρού πολέμου, δεν έχει πέσει το τείχος ακόμα, να συνεργάζεται με ένα κομμουνιστή, ενώ στην Ιταλία δολοφονήσαν τον Άλντο Μόρο, που ήθελε, δηλαδή τον ηγέτη της Χριστιανοδημοκρατίας, που ήθελε τη συνεργασία με το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα του Μπερλίνγκουερ. Αυτό τα θυμάσαι λίγο έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, έτσι έγινε η δουλειά. Όμως ο Ανδρέας, παρά το ότι σχηματίστηκε η κυβέρνηση Ανετάκη, παρά το μεγάλο ατόπιμα της παραπομπής του Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, τέλος πάντων, παρόλα αυτά, επειδή είναι μεγάλος ηγέτης, όχι μόνο δεν αντέδρασε εκδικητικά, αλλά κάνει ρελάς κυριολεκτικά και σταθεροποιεί το χώρο του. Δηλαδή, μαζεύει την Αυριανή, που έκανε χυδαίο λαϊκισμό, απίστευτης ιδεότητας λαϊκισμού, μαζεύει την Αυριανή, μετά μπαίνει στη σοσιαλιστική διεθνή, δηλαδή στην καταραμένη σοσιαλδημοκρατία όπως την έλεγε, και μετά κάνει την δημοκρατική συμπαράταξη με τον Αρσένη, ο οποίος πριν έθαβε τον Ανδρέα, αν τα θυμάσαι, το 85 και λοιπά, όταν τον αντικατέστησε από τσάρο της οικονομίας και έβαλε το Σιμίτι, ο Αρσένης είπε απίστευτα πράγματα σε βάρος του Ανδρέα, μετά τα ανακάλεσε, μάλιστα και ένα βιβλίο που είχε βγάλει, το απέσυρε από την κυκλοφορία. Παρ' όλα αυτά τον καλεί ο Ανδρέας και τον Αρσένη και τον Μαγκάκη και βέβαια τον Μανώλη Γλέζο και βέβαια τον Μάρκο Βαφιάδη, δηλαδή τον ηγέτη του Δημοκρατικού Στρατού. Μεγάλες φυσιογνωμίες της αριστεράς. Μεγάλες φυσιογνωμίες. Ναι, 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 ναι. Και πρόσεξε τώρα, και όχι μόνο αυτό. Αμέσως μετά ο Ανδρέας, παρόλα αυτά που είχαν γίνει, δέχεται επιτέλους τη συνεργασία όλων των δυνάμεων και σχηματίζεται κυβέρνηση Ζολώτα, την οποία τη στηρίζουν και τα τρία κόμματα, ας πούμε. Είναι, αυτό τώρα περιγράφει τις προσωπικότητες, ας πούμε, κλπ. Πρέπει κανείς να έχει υπόψη του, βέβαια, σε αυτή την χαότη πολυπλοκότητα του Παπανδρέου, ο οποίος έχει χάρισμα. Ο Παπανδρέου έχει ειδικό χάρισμα, ας πούμε. Θα έλεγα από τους Έλληνες εκείνης της περίοδου, το είχε ο Μίκης με ένα άλλο τρόπο όμως, έτσι, όχι, ας πούμε, του πολιτικού ηγέτη άμεσα, ενός άλλου ηγέτη, ας πούμε, μη πέραν της πολιτικής, ας πούμε. Και όχι μόνο η μουσική, είχε κάτι ο Μίκης, ένα χάρισμα μεγάλο. Και οι δύο προσωπικότητες ήταν πολυτραυματίες. Δηλαδή έβλεπες τον Ανδρέα στο μπαλκόνι και ξεσήκωνε τα πλήθη, ας πούμε. Και δεν μπορούσε να διανοηθείς ότι αυτός ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, μπορούσε να περάσει μια μεγάλη καταθλιπτική κρίση. Να βυθιστεί στην απόλυτη ακιδεία που λέμε, δηλαδή την απόλυτη έλλειψη, ας πούμε, εκδηλώσεων και αισθημάτων κλπ. Το ίδιο και ο Μίκης.
δηλαδή το καλοκαίρι, φθινόπωρο του 79, οι δύο αυτές προσωπικότητες βυθίστηκαν σε μια ακραία κρίση κατάθλιψης. Να λοιπόν πώς αρχίζω εγώ και διερευνώ το ψυχικό κόσμο του Ανδρέα και πάω σε κάποιο βάθος. Δεν το ολοκληρώνω, παρότι είμαι έτοιμος, γιατί είχα συμφωνήσει, θα θυμάσαι που το έχω πει από το πρώτο βιβλίο, με τον Δημήτρη Κρεμαστενό, τον γιατρό του Ανδρέα, ναι, τον πιστό του γιατρό, mm-hmm, να γράψουμε μαζί ένα βιβλίο, η βιογραφία του Ανδρέα, ας πούμε, σαν αναπόλυσή του από την εντατική. Ένα περίπλοκο βιβλίο. Ο Δημήτρης θα έβαζε την ιατρική πλευρά, εγώ την ψυχαναλυτική, ας πούμε, και ιδεολογική κατά κάποιο τρόπο. Είχαμε προχωρήσει πολύ, ήταν έτοιμο ουσιαστικά με τις συζητήσεις μας, είχαμε καταλήξει. Και πέθανε ο Δημήτρης από τον κορονοϊό. Και αυτό το έχω βάρος, ας πούμε, δεν μπορώ τώρα να το κάνω μόνος μου. Έτσι λοιπόν κάνω αυτή την ψυχανάλυση του Ανδρέα Παπανδρέου. Όχι, και θα δεις ότι ενώ προχωρώ σε βάθος, δεν είναι ανίαρη, είναι τρυφερή, ας πούμε. Δηλαδή δείχνω τα τραύματα του Ανδρέα, ο κόσμος τα διαισθάνεται βέβαια. Τα ξέρει, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν και πράγματα, υπάρχουν ψυχολογικοί μηχανισμοί στον Ανδρέα περίπλοκοι. Όπως χάρη είναι ο ηγέτης, ο οποίος πρέπει να αγαπιέται αδιαφιλονίκητα, αδιαπραγμάτευτα, για να αγαπά τον εαυτό του. Αν υπάρχει κρίση στη σχέση του με τον κόσμο, με τη μάζα, εάν αισθανθεί ότι δεν αγαπιέται, καταραίει. Δηλαδή είναι ευάλωτος. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ανδρέα, ας το πούμε έτσι, ο οποίος, όπως σου είπα και πριν, είναι πολυτραυματίας. Είναι, καμιά φορά οι μεγάλοι ηγέτες, ας πούμε, μας προκαλούν μια έκπληξη. Διότι πάντα είναι και μια γραμμή μεταβίβασης πίστης και ενέργειας, έτσι, σαν ηλεκτρικό ρεύμα, μια γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι. Η ηγεσία, ας πούμε, ειδικά αυτού του τύπου, η χαρισματική, όπως είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ας πούμε, κλπ. Και έχουμε την περίπτωση του Καραμαλή, όπως θα δεις παρακάτω στο βιβλίο, που υπενθυμίζω μια απλή στιγμή. Με συγχωρείς, του Καραμαλή, του Ελευθερίου Βενιζέλου, έτσι. Ναι. Του Ελευθερίου Βενιζέλου, ναι. Έχουμε μια στιγμή. Mm-hmm. Πάει ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε ένα γάμο στις Βουκολιές, πώς το λένε, έξω από τα Χανιά. Σε ένα γάμο, σε ένα γλέντι, εν πάση περιπτώσει. Ο Λιράρης, όταν βλέπει μπροστά του τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τα χάνει, αυθόρμητα λέει τη ματινάδα. Άλλα έλεγες, άλλα έκανες, άλλα πες, άλλα κάνεις, άλλα λογιάζεις κι άλλα λες κι άλλα στο νου σου βάνεις. Δηλαδή είσαι άπιαστος. Έτσι, δηλαδή ο φωκαημένος ο Λιράρης νιώθει την έκπληξη, ας πούμε, του ηγέτη. Ναι. Και λέει αυτή τη φοβερή μαντινάδα για να περιγράψει το απροσδιόριστο της ηγεσίας. Και μάλιστα ο Κώστας ο Λαλιώτης, που θεωρείται τότε θείο βρέφος, μου είπε μία φράση, μάλλον είναι συνεργασία με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Όταν εγώ ψυχανάλια και έλεγα ανέλεια αυτά τα πράγματα, τα λέω, ας πούμε, για να ακούσω και γνώμες, έτσι. Και η γυναίκα του Κώστα είναι και ψυχίατρος, ας πούμε. Ήξερα από πρώτο χέρι τον Ανδρέα και την καταθλιπτική του κρίση τη μεγάλη και όλα αυτά και πρώτου θανάτου. Έτσι πρέπει να εξηγήσει κανείς και πολλά με τη Δήμητρα. Όταν ο Ανδρέας, λέω, θα δεις παρακάτω, Βαγγέλη, όταν ο Ανδρέας κάνει νεύμα στη Δήμητρα στο αεροπλάνο στη Σκάλα, ναι, να κατέβει. Ναι. Αυτό δεν είναι νεύμα απλώς στη Δήμητρα, είναι νεύμα στη ζωή. Έρωτας θάνατος που λέμε. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο Ανδρέας αρπάζεται από αυτή την κοπέλα, τη συγκεκριμένη, για να ζήσει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια περίπλοκη προσωπικότητα και ο Λαλιώτης την προσδιορίσε με τη φράση «Ντουέντε». Με εξέπληξε αυτό, γιατί και ο γιος μου έχει ένα καλλιτεχνικό κίνημα «Ντουέντε». Mm-hmm. Είναι μια φράση του Λόρκα, του μεγάλου θεατρικού συγγραφέα και ποιητή κλπ, που την είπε το 1937. Και είναι κάτι που δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε. Μια ισπανική λέξη ούτε στα ισπανικά μεταφράζεται. Είναι η μούσα, ξέρω εγώ. Είναι η δωρεά της χάριτος. Είναι ο προσωπικός μας άγγελος. Είναι το μυστήριο της δημιουργίας. Είναι το μαχαίρι, είναι η πληγή. Μια πληγή που δεν κλείνει ποτέ. Τι είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ντουέντε. Αυτό είναι το μυστικός κόσμος του Ανδρέα. Στον οποίο προσπαθώ να ρίξω λίγο φως με πολλές όμως ωραίες πικάντικες ιστορίες μέσα στο βιβλίο. Χαρίλαος Φλωράκης σας είχε προσωπική πολιτική εκτίμηση σαν παιδί του. Πέστε μας, μιλήστε μας για αυτή την μεγάλη προσωπικότητα. Κοίτα, εγώ, κοίταξα να δεις, μέσα στη δικτατορία, περίοδο 70-71, εγώ είχα δράσει στον Πειραιά με μια άλλη κίνηση, προ-κουκουέ. Μια άλλη κίνηση, ας πούμε. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Γιάννης Ωνίστας Βαϊτζάν, αλλά με την αλήθεια. Πολλά παιδιά, ας πούμε. Λοιπόν,
Εκεί ήταν μια ηγετική ψυχονομία που λεγόταν Δημήτρης Μορτζίκος του εργατικού κινήματος, του συνδικαλιστικού κινήματος, πρόεδρος της χημικής βιομηχανίας προδικτατορικά, με τον οποίο συνδέθηκα εγώ, με είχε εμπνεύσει σαν προσωπικότητα και έτσι κατά κάποιο τρόπο. Αυτός λοιπόν όταν πήγε πάλι εξορία, είπε στο Θωράκη ότι είναι ένα παιδί τάδε, ας πούμε, και λοιπά, και ξέρω εγώ, υπερέβαλε τις δυνατότητές μου. Είχα βέβαια τότε πάθος και δυνατότητες, διότι διάβαζα πολύ και ήμουν και ορμητικός, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο Χαρίλος είχε περιέργεια να μάθει για μένα. Όταν του είπαν ότι είμαι από τον Άγιο Νικόλα, πρόσεχε τώρα να δεις ποιες είναι οι συμπτώσεις. Πώς έχω μπλέκω με τον Χαρίλα. Μόλις πέφτει η δικτατορία, έρχεται ο Χαρίλος και απαιτεί να γίνω δεξί του χέρι. Εγώ 22 χρονών, πάω προς τα 23. 22 χρονών ήμουν ακόμα. Βρέα, πώς γίνεται αυτό? Και μια μέρα λύθηκε το ένιγμα. Μου λέει η Πόπη Κουνδούρου είναι αδερφή της Μάγδας, της συζύγου του Χαρίλα Φλωράκη. Έλα ρε παιδάκι μου να σε γνωρίσω, μου λέει. Με βάλανε στη δικτατορία να ψάχνω για σένα και την οικογένειά στον Άγιο Νικόλο να δούμε τι καπνό φουμάρεις. Αμάν, λέω. Αυτή λοιπόν η Πόπη Κούνδουρου είχε γιο το Ρούσο Κούνδουρο, όχι τον αδερφό του Νίκου, άλλο Ρούσο, του Ιωάννου. Ναι. Λοιπόν, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε, ας πούμε, και το πλαστό διαβατήριο του Χαρίλου για να φύγει στη Γαλλία το 72 παρανόμως. Ένας, δηλαδή, την πλάκα φωτογράφος του το έφτιαξε και όχι αυτά που λένε οι Σοβιετικοί και βλακίες. Ούτε, δηλαδή, ξέρει, ούτε στο κουκουέ σήμερα δεν ξέρουν. Έτσι, λοιπόν, εγώ από την πρώτη μέρα που πέφτει τη δικτατορία με αρπάζει ο Χαρίλαος. Προσπαθώ να ξεφύγω. Του λέω, θα είδες μέσα που του λέω μισό όχι στην αρχή. Τι ήθελα το πρωί να είμαι ελεύθερος, ας πούμε, να δουλεύω. Και το μεσημέρι και ύστερα, όχι, λέει, θα αφήσουμε το γάμο να πάμε για πορνάρια κλπ. Και έτσι μέσα από διάφορες καταστάσεις έγινε το δεξί του χέρι. Και μετά βέβαια μαζί στην ηγεσία του Κουκουέ κλπ. Στο πολιτικό γραφείο. Και μείναμε κολλητοί επί 16 χρόνια. Και η σχέση αυτή μπήκε σε κρίση προσωρινά. Με την κατάρρευση των Ανατολικών χωρών, την πτώση της Σοβιετική Ένωσης, ο Χαρίλος, ας το πούμε έτσι, ένιωσε την ανάγκη μιας στροφής ολοταχώς προς τα πίσω, ας πούμε. Σου λέει, πού πάμε ενώπιον της Αβύσσου, ας ξαναπούμε στο Φρούριο, να υψώσουμε την κόκκινη σημαία, να περάσει καταιγίδα και βλέπουμε. Ήταν ένα αίσθημα τέτοιο, ας πούμε, θα το διαβάσει ο αναγνώστης, γιατί έχω πολλά ωραία περιστατικά. Και θέλω να ξαναπώ ότι τότε, πάνω στην χειρότερη στιγμή της αντίθεσής μας, ας πούμε, είπα σε ένα μεγάλο κομματικό σώμα, υπήρξες λούθυρος και δεν το γνώριζες, του φώναξα. Δηλαδή, υπήρξες λούθυρος, εννοούσα ότι υπήρξες de facto συγχρονιστής του Κουκουέ. Mm-hmm. De facto μεταρρυθμιστής. Το προσάρμοσες στην περίοδο της δημοκρατικής ομαλότητας, τη μεταπολίτευση με επιτυχία, εν πάση περιπτώσει, κλπ. Και παρόλα αυτά, όμως, κάποια στιγμή ο Χαρίλος ένιωσε την ανάγκη μιας παλινδρόμησης, μιας στροφής προς τα πίσω, ας πούμε. Και βέβαια, υπερασπιζόμενος τον υπαρκτό σοσιαλισμό, ενώ κατέρε, ουσιαστικά υπερασπιζόταν τον εαυτό του, τη διαδρομή του, τους αγώνες του, ότι έδινε νόημα και πληρότητα στις δύσκολες ώρες που πέρασε στο βουνό, στον εμφύλιο, στη φυλακή, στην εξορία. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ανθρώπους που κάτσανε 17 χρόνια φυλακή και εξορία και επί 33 χρόνια δεν έζησαν κανονική ζωή. Επί 33 χρόνια, δηλαδή τα καλύτερα χρόνια της ζωής του, δεν έζησε κανονική ζωή. Από το 41 έως το 74. Επίσης έχω βέβαια άφθονα περιστατικά με τον Λεωνίδα Κύρκο, με τον Μίκη. Θέλω να σας ρωτήσω, μην τα αποκαλύψουμε όλα, αλλά θέλω να μου πείτε για την ασύλληπτη, έτσι λέτε αν δεν κάνω λάθος, κακία που είχε ο Κύρκος για τον Ηλία Ηλιού, τον Νέστορα. Ήταν Νέστορα στη Βουλή όταν ομιλούσε. Ναι, αυτό δεν το ξέραμε. Αυτό το άκουσα εγώ με καθυστέρηση. Mm. Δηλαδή θεώρησε τον Καπέλο. Ήταν ξένη σκηνή. Έχω δώσει σκηνές Ηρακλείου, πολλές. Ας πούμε, όπως στο προηγούμενο βιβλίο. Σκηνές Κρήτης, ας πούμε. Καταρχήν η Ενωμένη Αριστερά. Το 1974 κατεβαίνει Κουκουέ, Κουκουέ εσωτερικού, εδώ και λοιπά, με το σχήμα Ενωμένη Αριστερά. Μόνο Ενωμένη δεν ήταν. Έχω λοιπόν μια σκηνή, με βοήθησε και ο Γιώργος Λαγουβάρδος, ο γνωστός έτσι βετεράνος της δημοσιογραφίας του Ηρακλείου της Κρήτης, ας πούμε. Σωστά, να είναι καλά. Ο Γιώργης. Ναι, ναι. Με βοήθησε να ολοκληρώσω και εγώ τις αναμνήσεις μου από αυτό το περιστατικό που τσακώθηκε ο Φλωράκης δημοσίως με το Μίκη για το ποιος θα είναι κεντρικός ομιλητής. Θα σας ρωτούσα, μιλάμε για ποια χρονιά έγινε αυτό το περιστατικό. Το 1974, σε εκλογές του 1974. Μιλάμε για τσακωμό μεταξύ Θεοδωράκη και Φλωράκη ενώπιον, έτσι.
Μιλάμε, τι να σου λέω τώρα, ας μην τα λέμε καλύτερα. Την επομένη βέβαια στα Νόγια, που είχαμε στο Μίχα το σπίτι και τσιμπούσει εκεί. Μα δεν μου λέτε όμως την αιτία του τσακωμού. Η αιτία ήταν ποιος θα είναι κεντρικός ομιλητής. Κεντρικός ομιλητής, μάλιστα. Ναι, και σκέψω ότι ο Μίχης τώρα, ο Μίχης είχε κάνει το 66 που ήμουν παρόν στο Ηράκλειο, στο Εργοτέλη, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ναι, ναι, ναι. Την σπάνια αυτή συναυλία ήταν η μεγαλύτερη εκδήλωση που κάνει ο Μίχης στο δράκι στη ζωή του, στον Εργοτέλη το 66. Δηλαδή όλος ο λόφος Μαρτινέγκο ήταν γεμάτος κόσμο, όλο το γήπεδο, οι δρόμοι, οι κεντρικοί, τα πάντα. Να φωνάζει ο κόσμος, σήκω Νίκο, να τον δεις. Δηλαδή Νίκο Καζαντζάκη, να δεις το ναι, συνθέτη ναι. του Ζορμπά, ας πούμε. Λοιπόν, και είχε ανάγκη τώρα ο Μίχης να μιλήσει σε μια φτωχομεσαία συγκέντρωση της αριστεράς στο Ηράκλειο. Σου λέει, είμαι στην πατρίδα μου, θα μιλήσω εγώ εδώ, κεντρικός ο Μίχης. Αλλά υπήρχε συμφωνία ότι όπου είναι ο Φλωράκης ή ο Ηλιού, αυτοί οι δύο ηγούνται της Ενωμένης Αριστεράς, αυτοί θα είναι κεντρικοί ομίλητες. Έγινε λοιπόν αυτός ο καυγάς που τον μνημονεύει και ο Γιώργος ο Λαχουβάρδος, αλλά η πιο έτσι, επεισοδιακή σκηνή στην Κρήτη με τον Λεωνίδα, με τον Λεωνίδα πλέον τώρα, είναι στις εκλογές του 1989 τον Ιούνιο. Όμως αυτό το περιστατικό είναι Μάιο. Κάνουμε τη συγκέντρωση στο Ηράκλειο που την έχω περιγράψει πολλές φορές ο μιλητής εγώ και ο Λεωνίδας. Άγιο Νικόλα, ο Ρέθινο, κάνουμε περιοδία, νόγια, τα πάντα όλα και καταλήγουμε στο τέλος στα Χανιά. Εκεί ας πούμε γίνεται ένα βραδινό τσιμπούσι στο παλιό λιμάνι των Χανίων και έχει την ιδέα ο Κατσανέβας, ο δήμαρχος τότε. Έχει, νομάρχης ήταν τότε. Νομάρχης. Έχει, την ιδέα να πάμε στο ραδιοφωνικό σταθμό 11.30 ώρα το βράδυ, έτσι. Να κάνουμε, ξέρω εγώ, διάγγελμα. Πιωμένοι, φαγωμένοι. Μετά από τόσα χρόνια να κάνουμε κοινή περιοδία με τον Λεωνίδα. Ήταν κάτι συναρπαστικό αυτή η περιοδία. Ανεβαίνουμε λοιπόν. Ήταν στον τελευταίο όροφο, σε ένα πλισταριό ήταν αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός. Εγώ του λέω, ρε Λεωνίδα, είναι γελίο τώρα να αρχίσουμε να πολιτικολογούμε μία η ώρα το βράδυ. Δεν κάνουμε μια καντάδα στους Χανιώτες. Σφυρίζει λοιπόν ο Λεωνίδας, γιατί ήταν τέλειο στο σφύριγμα, έτσι. Δηλαδή μπορούσε να σου σφυρίξει ο Λεωνίδας μια ολόκληρη συμφωνία, την ημιτελή συμφωνία του Σούμπερτ. Μα έπαιζε και φυσαρμόνικα νομίζω. Είναι μετά του φέρανε φυσαρμόνικα. Έτρεξαν ναι. αυτοί που ξέρανε και φέρανε μετά και φυσαρμόνικα. Ναι. Τραγούδι εγώ. Ξεκινήσαμε από τα ριζίτικα, είπα εγώ καμιά 200 ματινάδες, χαμούς ας πούμε, μετά το γυρίσαμε στα λαϊκά Τσιτσάνης ας πούμε, μετά στο Μίκη όπου τα δώσαμε όλα στο Μίκη και μετά έσβησε ας πούμε με σφυρίγματα και με τη φυσαρμόνικα του Λεωνίδα, η Ενάτη του Μπετόβεν ας πούμε. Ήταν μια συγκλονιστική βραδιά, όλα τα Χανιά ήταν αυτή η κασέτα, πρόσκειται να δεις μια ρουφιανιά. Δεν περίμενα ποτέ, λέω κρυπτικός είναι αυτό να κάνει μια ρουφιανιά ρε παιδί μου. Προτού ανέβω εγώ το πρωί στην Αθήνα, ναι. την είχαν στείλει με το πρώτο αεροπλάνο στον Περισσό για να δείξουν ότι δεν στέκομαι στο ύψος μέλος του πολιτικού γραφείου. Μιλάμε για καρτί. Ότι... Ναι, ναι. Και ξεφτιλίζω το κόμμα, ας πούμε, ναι, κλπ. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, σου λέει εδώ πέρα, πού τη βρήκε αυτή την οικειότητα και αυτή την ψυχολογική ταύτιση με τον Λεωνίδα. Εγώ με τον Λεωνίδα και όλες τις διαφωνίες μου τους έλεγα. Διαφωνούσα συνήθως με τον Λεωνίδα, αλλά τον αγαπούσα πάρα πολύ. Πάρα πολύ τον αγαπούσα από παιδί. Είχα, αν θυμάσαι, έχω και στο πρώτο βιβλίο αυτή τη συγκλονιστική παρουσία του Λεωνίδα στο μεγάλο συλλαλητήριο των σταφυροπαραγωγών στο Ηράκλειο το 1961. Αυτή που λέω με την Μπουγάτσα. Στον πρώτο το τόμο πρώτο να το δει. Το θυμάμαι. Ναι, στο πρώτο βιβλίο, στο πριν σβήσουν τα φώτα. Ναι, ναι. Κύριε. Και έτσι λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο σύννεφο μεγάλο με το Φλωράκι και λοιπά. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα, σούμε. Εδώ είσαι ή με τους άλλους, ξέρω εγώ. Του εσωτερικού. Ενώ είχαμε κάνει και συμμαχία. Mm-hmm. Ο Λεωνίδας ήταν γραμματέας του συνασπισμού, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, ναι. Να μην αποκαλύψουμε άλλα ιστορικά περιστατικά που περιγράφεται στο δεύτερο βιβλίο. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το σήμερα. Κάντε μου ένα σχόλιο. Πώς βλέπετε την πολιτική σκηνή? Πώς βλέπετε την αριστερά, η οποία τώρα είναι πολύ τεμαχισμένη? Ερώτημα για πολύ ακόμα, ο Μητσοτάκης θα παίζει μονότερμα. Ποια είναι η γνώμη σας? Εντάξει, άσε τώρα στα παλιά, στα χωριά μας, Βαγγέλη. Ναι, αλλά ναι. το κάνει και οι Αμερικάνοι αυτό. Mm. Το είπε ο Ρούσβελτ. Τι λες ρε παιδί, το έχω ακούσει ότι το κάνανε σε μερικά χωριά της Κρήτης, ας πούμε. Όταν γεννούσε μια σκύλα πολλά κουτάβια, με γεννούσε 7 κουτάβια. Ποιος θα τα ταΐζει, δεν τα κάνεις, ξέρω. Και έπρεπε να διαλέξει να δώσει, ξέρω, σε ένα σύντεκνο του Βοσκό ένα καλό κουλούκι,
να δώσει σε ένα άλλο καλό κυνηγό ένα άλλο, να κρατήσει και αυτό σε ένα-δύο κουλούκια, έτσι δεν είναι. Σωστά. Αλλά κάποια έπρεπε να τα θάβανε τότε. Ήταν σκληροί, δηλαδή προτού ανοίξουν τα μάτια τους. Κάνανε λοιπόν το εξής για να δούνε ποια κουλούκια έχουν, ας πούμε, ζωτική δύναμη ισχυρή και μπορούν να γίνουν φοβερά κυνηγόσκυλα ή μαντρόσκυλα ή βοσκόσκυλα κλπ. Και ξέρω εγώ. Ναι. Τα πετάγανε σε ένα λάκκο με νερό, Βαγγέλη, και αυτά που καταφέρνανε να βγουν απέναντι από στο λάκκο, μέσα στο νερό να κολυμπήσουν και να βγουν απέναντι, που είχαν φοβερή δηλαδή ζωτική δύναμη μέσα τους, αυτά κρατούσαν. Δηλαδή από τα 7 δηλαδή βγαίνανε τα 4, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Τα 3, τρομερό. Αυτό θα γίνει και εδώ τώρα. Θα δούμε τους επιζήσαντες και θα δούμε στην πορεία πώς μπορεί να γίνει μια νέα σύνθεση κλπ. Προς το παρόν, πράγματι, έχουμε μια πολιτική κυριαρχία. Απολύτη. Αλλά... Επειδή σας έχασα, είπατε ότι έχουμε μια απόλυτη πολιτική κυριαρχία του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Αλλά αυτή δεν είναι αιώνια. Ξέρεις, η δημοκρατία εμπεριέχει τις εναλλακτικές λύσεις. Έτσι. Και πιθανόν έχουμε εξελίξει αργότερα επικοδομητικές, ανασυγκρότητες, σύνθεση αυτού του χώρου. Θα δούμε, θα δούμε. Ο αναγνώστης του βιβλίου, πρόσεχε, δεν θέλω να λέω εγώ, δεν θέλω να κάνω μαθήματα διδακτισμού. Δεν είναι το βιβλίο διδακτικό άμεσα. Δεν λέει το πρώτο, β, δεύτερο συμπέρασμα. Όχι. Αφήνω τον αναγνώστη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Στο τέλος, όταν τελειώσει το βιβλίο, θα σου απαντήσει και σε αυτή την ερώτηση που με έκανες τώρα. Είμαι σίγουρος ότι τα 9 δέκατα των αναγνωστών θα σου απαντήσουν και σε αυτή την ερώτηση. Μάλιστα. Επειδή συζητάμε τα τελευταία πολλά χρόνια για την κεντρική και την δεξιά πολυκατοικία, βλέπουμε τώρα την κεντροαριστερή πολυκατοικία να είναι πολυτεμαχισμένη, να είναι μαλωμένη μεταξύ, ο ένας να κατηγορεί τον άλλο. Δεν βλέπεις φως στον ορίζοντα. Θα δεις ότι έχω ένα ταξίδι που κάνω με τον Γρηγόρη Φαράκο το 1975 στο Παρίσι. Ναι. Του κοινού προγράμματος Ενωμένης Αριστεράς. Εκεί ήταν διαλυμένα τα πάντα, ας πούμε. Και κάποια στιγμή υπήρξε αυτή η ανασύνθεση που λέμε, ένα Big Bang, ας πούμε, στον χώρο το σοσιαλιστικό, κέντρο αριστερό κλπ. Όπως συνεργάστηκε με την κομμουνιστική αριστερά, και έτσι είχαμε ένα Μιτεράν ο οποίος έκανε πόσα χρόνια, 3 τετραετίες. 3-5 ετίες. Έτσι. Δηλαδή, ας περιμένουμε, ας μην βιαζόμαστε, θα δούμε. Ναι, δεν ναι. Θέλω τώρα να δώσω απαντήσεις, ας πούμε. Δεν είναι η δουλειά του βιβλίου μου τώρα. Τώρα ο κόσμος πρέπει να αφαιθεί σε αυτό το παράξενο πλανήτη που λέγεται μεταπολίτευση. Έτσι, μέσα από τις αναμνήσεις μου, ας πούμε, που είναι ζωντανές, είναι πολύχρωμες. Ιστορία είναι τώρα, πολιτική ιστορία περιγράφεται εδώ πέρα. Ναι. Πράγματα που δεν έχουν ξανακούσει. Μ' αρέσουν και τα ευτράπελα, έχουν ένα νόημα, ας πούμε, βέβαια, όλα αυτά. Βέβαια, βέβαια. Πριν ξεκινήσω τη συζήτηση μαζί σε αυτή τη συνέντευξη, είχαμε πει 15-20 λεπτά το πολύ. Τώρα εγώ βλέπω το χρονόμετρο και έχουμε φτάσει ήδη στο 44ο λεπτό. Αχ, Παναγία, πάντα χαιρόμαστε να σας ακούμε, γιατί είστε η ζωντανή ιστορία αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά το λέω. Με παρέχει. Είχαμε πει πιο λίγο. Εμείς παρασυρώμαστε από την περιγραφή. Κύριε Ανδρουλάκη, είναι θαυμάσια πρόταση για τις γιορτές το δώρο αυτό, Μίμης Ανδρουλάκης, κάτω από τις τάκτες, από τις εκδόσεις Πατάκη, να αγοράσουμε, να το προσφέρουμε με αγάπη, γιατί διαβάζουμε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδος μέσα από τις 500 σελίδες. Σαν να διαβάζουμε μυθιστόρημα. Ένα μυθιστόρημα, αλήθεια, αλήθεια. Δηλαδή, ο Μάρξ έλεγε, αν θέλετε να καταλάβετε τι σημαίνει στη γαλλική κοινωνία, μην διαβάζετε τους κοινωνιολόγους και τους ιστορικούς. Ναι. Διαβάστε τον Μπαλζάκ. Αλήθεια. Εντάξει, εγώ δεν είμαι Μπαλζάκ, αλλά λέμε τώρα. Έχετε το χάρισμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η τριλογία θα ακυρωθεί τέτοια εποχή του χρόνου? Εντάξει, εξαρτάται. Ναι. Πάντα το κάνω Νοέμβριο. Έτσι. Γι' αυτό το λέω, ναι. Ναι. Πρώτη φορά έχω μια αμφιβολία. Πρέπει να αφήσω τον αναγνώστη να σκεφτεί περισσότερο πάνω στους δύο τόμους. Μήπως, δεν ξέρω, δεν είμαι. Θα δούμε. Θα δούμε. Εντάξει. Ο τρίτος τόμος, όπως καταλαβαίνεις, είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση, πώς τη βιώνουμε, η χρεοκοπία της Ελλάδας και κυρίως το μέλλον. Ναι. Διότι εγώ, όπως σου είπα και πέρυσι και παλαιότερα, εγώ γράφω τα βιβλία αυτά για να αποδεσμευτώ από το παρελθόν. Να αδειάσω, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τους εσωτερικούς μου χώρους, για να αφαιθώ στη νοσταλγία ενός κόσμου που έρχεται χωρίς εμένα, χωρίς τη δικιά μου τη γενιά, ας πούμε, να αφαιθώ στις χαρές, στις εκπλήξεις, αγωνίες ενός κόσμου που έρχεται. Άρα λοιπόν θέλω να τελειώνω με αυτά με το παρελθόν και τις βιογραφίες. Αυτά τώρα ανήκουν στον αναγνώστη, έχουν φύγει από μένα.
Δεν έχω καμιά μεγαλύτερη δικαιοδοσία και μακάρι να μπορούσα να σταματήσω να μιλώ για το βιβλίο. Αλλά υπάρχει ένα τελετουργικό, όταν βγάζεις ένα βιβλίο, πρέπει να δώσεις μερικές συνεντεύξεις, να κάνεις κάποιες παρουσιάσεις κλπ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Σας περιμένουμε στο Ηράκλειο. Εγώ ευχαριστώ άλλη μια φορά το News Hub, με τον οποίο με συνδέουν τόσα πράγματα. Και εδώ που τα λέμε, ήμουν και ο πιο σταθερός αναγνώστης του και πολλοί μου λένε γιατροί. Το News Hub, στέι, που έχεις μια επιδείνωση στα μάτια σου. Τώρα μου έχουν απαγορεύσει να βλέπω το News Hub. Έτσι. Απλώς μου το διαβάζουν. Σας το διαβάζουν. Καλά κάνουν. Το φαντάζεσαι. Γιατί λέει πειράζει τα μάτια. Δεν ξέρω. Τώρα 11 Ιανουαρίου θα μου πούνε αν θα επιστρέψω να διαβάζω το News Hub. Η οθόνη του υπολογιστή είναι πολύ πιο βλαβερή σε σχέση με τη τηλεόραση. Ναι, πολύ και ειδικά το κινητό, ας πούμε, βέβαια. Ακόμα. Να είστε καλά, ευχόμαστε ολόψυχα. Καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές, κύριε Ανδρουλάκη. Ευχαριστούμε θερμότατα. Χαίρεστε μια ρακή και για μένα. Την αγάπη μου, γεια. Γερός και δυνατός. Χαίρετε. Yeah.